ζητούμενο πρωτοβούλιο το τι θέλει από το εξωτερικό μα που δεν είναι το license και να δημηθεί από το ελληνικό στρατό για οποιοδήποτε άλλο θέλει από το κάποιο το. Ωραία. Καλημέρα. Όντως καταπληκτικά. Και αυτό θα κρατηθεί, είναι από τα κτίρια που θα κρατηθούν φυσικά. Στα πλαίσια της. Το πάρα. Πρώτα το γραφείο, βουλή. Γιώργο, μη θέλετε να σας πω κάτι. Επί κατοχής οι Γερμανοί κατασκεύαζαν και συγκρούσαν τον Λούκας που είχαν έρθει. Το βιβλίο λοιπόν, με τον όρο εκτεκτονική, όταν μπούμε μέσα, από τότε παράγει για τον ελληνικό στρατό αδιάκοπα τα μεγάλα διαμετρήματα, κυρίως για πυροβολικό και ναυτικό. Είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας και της αμυντικής μας βιομηχανίας, γιατί πλέον είμαστε ανεξάρτητοι όσον αφορά τα μεγάλα διαμετρήματα. 2007. Στην Ελευσίνα. Ευχάριστες εδώ πέρα. Το κρατάτε. Πολύ ωραία. Τρώγαμε τα ψαράκια. Το κρατάτε. Το κρατώ, το κρατώ. Πολύ ωραία. Το 1933 εγκαίνια. Άρα ξεκίνησε, φαντάζομαι, κάπου εκεί στο 1933. Ονομάζεται Πέτρε Μίτσολ, από πίσω υπάρχει ένα πολύ όμορφο αρχιτεκτονικά διαμορφωμένο χώρο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι άδειο. Είναι χρησιμοποιείται μέσα από μια δεκαετία. Εγώ το λέω πάντα αυτό. Τον από πίσω κήπο. Γεια σας, καλησπέρα. Είναι καταπληκτικό. Μερικά κτίρια όπως τα περπατήσαμε προκαιρού. Είναι καταπληκτικά. Για να μείνει έτσι. Φαντάζομαι το αίτημα είναι να μείνει έτσι. Θα γίνει ωραία, θα είναι και ωραία βόλτα μεταξύ μας. Είναι καταπληκτικό. Καταρχάς εδώ δεν είχα δει ποτέ τι είναι. Δεν είχα δει ποτέ. Είναι εντυπωσιακή. Αλλά πέραν του ο εργοστασιακός εξοπλισμός και τα κτίρια είναι εντυπωσιακά. Και εσύ θα είσαι εδώ, θέλω να είσαι. Πολύ έτσι το αλλά νομίζω ότι χάνει κανείς την αίσθηση του μεγέθου και του δεσμόνου με τις μακέτες. Πρέπει να έρθει για να καταλάβει πραγματικά τι θα γίνει. Άλλο να το βλέπεις. Άλλο να το βλέπεις σε μακέτα και άλλο να το βλέπεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να ανοίξει τα σχολεία. Θα μου δώσεις όμως την διεύθυνση για να το απαντήσω για να το απαντήσω δεν καλά θα σου δω.